Έχει κάτι ήδη η Ευρυδίκη. Μονοκλέτα. Κάτι ήδη η Ευρυδίκη. Κάτι ήδη η Ευρυδίκη. Τι είδε. Δεν ξέρω, κάτι που έπαιζε. Πώς το κατάλαβε δηλαδή. Σαν τι μπορεί να είδε. Τη ζούσε κάθε μέρα. Άρα μπορεί να είδε. Είπα τσακωνόσαντο. Όχι, όχι, μπορεί κάτι να είδε. Κάτι να είδε. Να υπάρχει μια σπίθα, να τον καλοβλέπει. Μπορεί να τη είπε ποτέ, ωραίο ο Μαρτίκα που μπορεί να τη είπε αυτή. Μία φορά και το έπεσε. Και σου λέει, Σπύρο μου, πώς σου φαίνεται η Βρυσίδα. Ωραία κοπέλα μπορεί να είπε. Λίγο τσιρίδα, αλλά ωραία κοπέλα που πήγε ο Γιώργος από τσιρίδα, έγινε Βρυσίδα. Γιώργο, εσύ πιστεύεις έτσι. Καταρχάς να κάνω μια παρένθεση, επειδή έχω αρκετό καιρό να το δω και συνήθως στα συμβούλια γίνεται σκοτωμός. Τώρα ενημερώνουμε μαζί, σας χαίρομαι. Ναι, δηλαδή βλέπω και γελάνε όλοι, χαμογελαστοί, κάνουν πλάκα. Ναι, ναι. Άλλοι νέοι γελάνε. Καλά, περίμενε. Όπα. Είναι μέχρι να ανακοινωθεί ο Τάκης ότι είναι υποψήφιος. Εκεί αλλάζουν όλα. Τι τρελαίνεσαι, δηλαδή ένα πεντάλεπτο να κράτησε αυτό. Μετά ξανά. Κάνει λίγο πίσω ο Τάκης, αφήνει να βγουν οι πρωταγωνιστές μπροστά και θα κάνει αντεπίθεση μετά. Κατάλαβες. Αυτό το ειδήλιο το βλέπεις, ας πούμε, αληθινό ή πιστεύεις ότι θα μπορούσε να είναι και για να παραμείνουμε μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, όλα περνάνε το μυαλό σου όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες. Mm-hmm. Έτσι όπως βλέπω, τους βλέπω όμως αρκετά λαμπερούς και νομίζω ότι. Τους έχει δώσει. Έχει ένα ποσοστό αλήθεια, σίγουρα. Mm-hmm. Τώρα πόσο. Βέβαια, να πούμε ότι όσο βλέπαμε το βίντεο, εμείς ως γειτονιά, γιατί μια γειτονιά είμαστε, με την Κουτσοπόλα της, με την έτσι, με την άλλη, με τον άλλο. Λοιπόν, είπαμε. Σχολίασες εσύ, σου είπαμε είναι 45 ο Σπύρος, 25 η Βρυσίδα. Λες εντάξει, καλά, καλά. Και λέω εγώ τώρα. Πάμε, ας το πάμε λίγο πιο μπροστά. Και μου λες τόσο μπροστά, ρε Μπέτη. Όταν θα φτάσει 65 ο Σπύρος και θα είναι 45 η Βρυσίδα. Εκεί δεν θα υπάρχει θέμα. Όχι, και μου λέει, ρε κάτσε ρε Μπέτη να βγουν από το καλά, θέλω να σας πω δε ότι αυτές είναι ιδανικές σχέσεις. Γιατί άμα πάτε και προτρέξετε στα παλιά τα χρόνια, δηλαδή άμα πάμε σε μαμά γιαγιά, βλέπουμε ότι αυτές οι σχέσεις τελικά είχαν και τη μεγαλύτερη διάρκεια. Ήταν και υποχωρήσεις βέβαια. Το ζήλο εκεί είναι όπως το βλέπουμε αληθινό. Θα τεσταριστεί έξω από το παιχνίδι, όχι μέσα εκεί. Εκεί όμως δεν είναι τα δύσκολα, το μεγάλο crash test που περνάει. Εκεί, εκεί όμως ό,τι συμβαίνει μεγενθύνεται. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι τόσο, γίνεται επί 100 σε αυτές τις συνθήκες. Πώς το εννοούσες αυτό και δεν καταλάβα. Δεν καταλάβαμε το πόσο πολύ γίνεται, αλλά είναι η γραμματοποίηση, ας πούμε, την οποία βιώνουν σε πολύ έντονο βαθμό και ότι μετά ξεργέται γρήγορα. Όλα τα συναισθήματα εκεί μέσα είναι σε υπερθετικό βαθμό. Λόγω των συνθήκων και του εγκλισμού. Και όλο αυτό περνά. Κάτσε, Γιώργο, εσύ δεν έδειξες κάποια συναισθήματα διαφορετικά εκεί μέσα. Κάθε άλλο. Έφερες τον έξω κόσμο μέσα στο ίδρυμα που λέγεται Survivor. Ναι, εντάξει, κάνω λιγότερο διαλογισμό ζωή μου. Και έκανα επί 100 διαλογισμό. Έστω και ένα φλερτ εκεί μπορεί να το δεις πολύ πιο μεγάλο. Όταν βγεις έξω και είσαι σε κανονικές συνθήκες που μπορεί να σου πέφτουν και άλλοι 200 άντρες που λέω λόγω. Μπορεί να σου τηλέφωνο το φίλο, τη φίλη μου. Σε μια σειρά που μπερδεύεσαι. Είναι πώ αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, για τον πρώην κάποια στιγμή που το βλέπει σε φωτογραφίε και λε πω εγώ με αυτόν. Είναι αυτό το spirit. Και τώρα που τον βλέπεις μέσα εκεί. Δεν έχεις επαφή με τον έξω κόσμο. Δηλαδή ζεις ένα μικρό κόσμο. Δεν κατάλαβα. Το πρόβλημα αυτό που λέει. Σήμερα είμαστε όλοι με ένα μήνυμα εγκεφαλικό. Μην δίνετε σημασία. Κάτι έγινε το βράδυ. Δεν ξέρουμε τι στο καθένα σας πει. Εγώ σκέφτομαι το.